Δήλωση των δημιουργών, λέει, η δική σας. Τις τελευταίες μέρες είδαμε στο διαδίκτυο μια πλημμυρίδα σχολείων για το τραγούδι μας «Φίλοι, καλώς ορίσατε στην Κύπρο», που η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει στην πύλη Αμοχώστου στις 22 Ιουνίου και ώρα 8. Και να κοπιάσει όλος ο κόσμος. Νομίζω θα έχετε πάρα πολύ κόσμο. Σίγουρα. Σίγουρα. Αφού ευχαριστήσουμε, λέει, τους συντάκτες αυτών των σχολείων για το χρόνο που διέθεσαν για να μας πούν τη γνώμη τους, αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε και εμείς την άποψή μας. Πρώτον, γράφουμε τραγούδια γιατί θέλουμε να ακούγεται και η δική μας διαφορετική φωνή μέσα στον καθημερινό βομβαρδισμό των μουσικών ακουσμάτων. Να υποθέσουμε πως σε κάποιους δεν αρέσει αυτό. Στην κοινωνία που ζούμε, στον καταναλωτή απόκειται να κάνει τις επιλογές του, αγοράζοντας τους δίσκους μας ή προτιμώντας κάτι διαφορετικό. Και κάτι άλλο, λέει, θα ήταν ατέριαστο με τη φιλοσοφία μας αν επιδιώκαμε τα έργα μας να καταλήγουν σε λάθος αυτιά. Δεύτερον, ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε γράψει τραγούδια για λογαριασμό ή κατανάθεση πολιτικής, θρησκευτικής, ποδοσφαιρικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής και νιώθουμε περήφανοι γι' αυτό, όχι γιατί είμαστε αλλεργικοί στις εξουσίες, αλλά γιατί πιστεύουμε πως ένα τραγούδι πρέπει να είναι έκφραση των δημιουργών του και όχι η φωνή των αφεντικών τους. Το τραγούδι, λέει, εμείς και μόνο εμείς αποφασίσαμε όσοι είχαμε δικαίωμα να το αφιερώσουμε στην πρώτη Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δικό μας καλωσόρισμα προς τους άλλους Ευρωπαίους και κανενός άλλου. Και σίγουρα δεν είναι επίσημο τραγούδι της Κυπριακής Προεδρίας. Απλούστατα γιατί, όπως και τα άλλα μας τραγούδια, δεν χρειάστηκε ούτε αυτό επίσημο χρήσμα για να φτάσει στον προορισμό του. Εδώ, επειδή όπως σεβόμαστε εμείς τα δικαιώματα των άλλων, με τον ίδιο τρόπο απαιτούμε και εμείς να σέβονται όλοι και τα δικά μας δικαιώματα, όπως και ο νόμος επιβάλλει, θα θέλαμε με τον πιο έντονο τρόπο να αποδοκιμάσουμε δημοσιεύματα με αβάσιμους ισχυρισμούς για τους οποίους έχει ήδη ζητηθεί νομική συμβουλή προκειμένου να εξακριβωθεί αν κατά παράβαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας μας θίγουν αποδίδοντάς μας ούτε λίγο ούτε πολύ την αυθαίρετη οικειοποίηση της επίσημης εκπροσώπησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιο κάτω είναι που λέτε ότι είναι σκληρή απάντηση. Γενικά, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι σκληρό. Αλήθεια, ναι. Δεν έχει πιο κάτω. Δεν θυμάμαι για παίξω. Αναφορικά με τους αγγλικούς στίχους, ο Σταύρος τους απέδωσε ως ένας Έλληνας της Κύπρου που δεν απορρίπτει τη χρήση μιας διεθνούς γλώσσας, έστω με ιδιάζουσα προφορά τη στιγμή μάλιστα που ψάχνει κανείς με το φανάρι να βρει σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας από εμάς τους ίδιους και τα ραδιοτηλεοπτικά μας κανάλια και κανένας δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό. Ούτε καν φτηνό χιούμορ να κάνει δεν διανοείται. Τέταρτον, έχουμε μάθει, λέει, να δεχόμαστε κριτική. Εκείνο που απορρίπτουμε είναι η ενορχιστρωμένη εκστρατεία εναντίον δημιουργών, απλώς και μόνο γιατί επιμένουν να είναι δημιουργοί. Πέμπτον, εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην εφαρμογή δημοκρατικών προτύπων, λόγω απουσίας σωστής δημοκρατικής παράδοσης, η κοινωνία μας με λίγη πολύ προσπάθεια θα μπορούσε να αποφεύγει τη συνάρτηση της δημιουργικής προσφοράς ενός καλλιτέχνη με πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες. Δεν έχω δει κάτι σκληρό. Βασικά, ουσιαστικά έχουν απαντήσει ο κ. Μαλένης. Δεν είναι σκληρή όμως αυτή η απάντηση. Σε όλες τις ερωτήσεις. Ναι. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι αποκαλέστηκαν αλήτες. Είναι αυτό που είπε ο κ. Γεωργαλής. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι αυτό που είπαμε. Είναι αυτό που σου είπα. Είναι εκείνο που ενόχλησε. Ενόχλησε αυτό. Εμείς, έτσι νιώθω εγώ, ναι, δηλαδή σίγουρα, από όλα όσα διάβασα, νιώθω ότι ενοχλήθηκαν περισσότερο από αυτό. Αν ενόχλησε αυτό. Που αυτό είναι η προέκταση όλου του άλλου που είχε γίνει και δεχόμαστε εμείς, τότε ποιος πρέπει να απολογηθεί? Εμείς που, χρονικά ήρθαμε μετά και κάναμε αυτή τη διευκρίνηση? Ή αυτό είναι που ήθελα να καταλήξω. Μήπως έχετε ρίξει λάδι στη φωτιά? Με αυτό. Αντί να κλείσει η υπόθεση. Χρέος, δηλαδή να απαντήσουμε και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Με τι έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά, Ηλία μου, με την απάντηση? Να ακούω ανακρίβειες και να διασύρονται ανθρώποι. Πες ότι άνοιγες και εσύ το διαδίκτυο και έβλεπες τόσες χιλιάδες μηνύματα και να σου λένε και για τα κλονάρια και από πού το ένα και από πού το άλλο. Δηλαδή κάποια στιγμή έρχεται μια στιγμή που λες, εντάξει ρε παιδί μου, άνθρωπος είμαι, πόσο να αντέξω. Σταύρο μου, άρα η απάντηση επίσημη είναι ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που δημιουργήσατε και το αφιερώσατε εσείς στην Κυπριακή, στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα δεν το γράφει και παντού, δεν το είδατε στο διαδίκτυο. Είσαι προετοιμασμένος για το χαμό που θα γίνει αύριο στη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα κάνετε? Ωραία. Που θα παρουσιάσετε το τραγούδι. 22 του Ιούνιου στην Πύλη Αμοχώστου, η είσοδος είναι ελεύθερη. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να έρθουν όλοι οι πολίτες να γιορτάσουμε μαζί για 6 μήνες την Κύπρο που θα είναι στην κορυφή της Ευρώπης. Και εγώ είμαι πολύ συγκινημένος, διότι η Κύπρος έχει περάσει πάρα πολλές φουρτούνες διαχρονικά, στους αιώνες. Και θεωρώ πως είναι ίσως η κορυφαία
στιγμή της ιστορίας του σύγχρονου Κυπριακού κράτους. Μάλιστα. Να είστε καλά και ευχαριστώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι να μην ένιωσες σαν τον γάτο στην Ελλάδα. Ένιωσα, λες, και είμαι σπίτι μου και σας ευχαριστώ. Ωραία. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω την άποψή μου και να υπερασπιστώ και τους συνεργάτες μου. Και να, πραγματικά να καταλάβει και ο κόσμος τι θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κινηθούμε νομικά και αυτό έχει πάρει το δρόμο του. Και εύχομαι και η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Διοντολογίας να εξεδώσει κάποια ανακοίνωση για να πάψει αυτός ο διασυρμός από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις δύο ανθρώπων και όχι μόνο. Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά υποδεχόμαστε τον Δημήτρη Βερίκιο εδώ στην παρέα μας.